Μαζί μας λοιπόν ο Νίκος Καλογερόπουλος για να πούμε πολλά περισσότερα μαζί του και να τον γνωρίσουμε από κοντά και ως προσωπικότητα, γιατί ό,τι ξέρουμε είναι μέσα από το έργο του. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πόλη μας. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Δική μου χαρά και τιμή που με καλέσατε. Στην Τρίπολη έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Έχω να έρθω από το 7 όταν παίξαμε τους κοινικούς. Οι κοινικοί ξανάρχονται στο ίδιο θέατρο, στον Αγιορίγη. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μέχρι να ταπεινάξω την παράσταση της Τρίπολης, διότι τι με τούτο. Αν είναι το κινητό μου, έχω βάλει τον Καραϊσκάκη μέσα. Έχω βάλει το άστον, αλλά λέει, ο Καραϊσκάκης. Ναι. Το παίζετε και τον Καραϊσκάκη της παρεμπιπτόντου. Βέβαια. Θα τον παίζουμε από εδώ και μπρος. Γιατί το Σουρού έχει βάλει πρόστιμα και τέτοια. Όχι σε εμάς. Μπράβο, λοιπόν. Έτσι, τσαμπούκα, να τον παίξετε. Για τον Καραϊσκάκη και ο Κολοκοτρώνης σκέψου. Αυτή τη θέλουμε τώρα. Ένα Καραϊσκάκη, ένα Κολοκοτρώνη, ένα Καποδίστρια, αυτό που έλεγα πριν. Ένα Καποδίστρια να φέρει τα πράγματα στη θέση του. Γιατί τότε εδώ οι μικροί πιτσιρικάδες που τους στηρίξαμε και γίναμε κοψοχέρδες όλοι, είναι για τα μπάζα. Mm-hmm. Έτσι. Το λέω όπως βγήκα πριν τις εκλογές και το στήριξα και είπα, άντε ρε παιδί μου, άντε 40 χρόνια παλικάράκι, άντε δεν έχει βρωμή στα χέρια του, δεν. Και κοίτα τι παθαίνουμε τώρα. Είδες το τραγούδι τι έλεγε. Ε? Έτσι. Τη μάνα που ξεπροβόντιζε το γιο της και την κόρη της, και προσπαθούσαν να τους πάρει την υπόσχεση, μην μείνετε στα ξένα. Γιατί αν μείνετε στα ξένα, καλή σε εσάς, καλή σε μένα, καταλαβες. Έτσι. Κάναμε λοιπόν την παράσταση του σκηνικού και πιάνει πριν την παράσταση μια βροχή από αυτές τις δυνατές της Τρίπολης. Δηλαδή ήταν γεμάτο το θέατρο, θα το θυμόσαστε όσοι είχαν έρθει, είχε πάνω από 1000 άτομα. Και λέω, μάγκες μη φύγετε, εμείς θα την παίξουμε την παράσταση και με βροχή. Τραβά τις μπρίζες, δεν έφυγε κανένας, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τουλούμια! Και παίξα, τραβά τις μπρίζες και παίρνω, σκίζω κάτι γυνάτσες, κάτι από τα σκηνικά μου, κάτι κουρέλια, και βάζω και παραφινέλαιο και κάναμε μια παράσταση μαγική, κρίμα. Θα ήθελα αυτή την παράσταση, τι θα έδινα, τι δεν θα έδινα, να την έχω ρε παιδί μου, να την έχω μαγνητοσκοπήσει. Φοβερή. Δεν την ξεχάσω. Ξεχωριστή και η απόψινη και νομίζω ότι. Απόψε δεν βλέπω να βρέξει, αλλά και να βρέξει το κολλάει το πήραμε. Όχι εξαιτίας της ζωγραφίας, εξαιτίας του περιεχομένου και του χαρακτήρα της. Όπως είπα πριν, δεν έκανα τυχαία την αναδρομή στο παρελθόν, γιατί δεν χρειάζονται συστάσεις όσον αφορά το έργο και την προσφορά σας, όπως είπα, στα πολιτιστικά δρόμενα. Ωστόσο, θα ήθελα να πούμε μαζί τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα χρόνια, στην πορεία των χρόνων. Και πόσο αυτό επηρέασε τη δουλειά σας σήμερα. Τι έχει αλλάξει. Όλα, άλλαξαν όλα. Κολοτούμπο. Όπως άλλαξε και η ζωή των. Να, αυτό διαπραγματεύω μέσα στο έργο. Έχω δύο Έλληνες, δύο πρώην νοικοκυρέους. Ο ένας ήταν έκανε εισαγωγές. Δεν έχει σημασία τις αγωγές. Λέει κιόλας. Λέει τι εισαγωγές έκανε. Λέει αγάπη, δεν γάριφα. Λέει αδόδημα για παιδιά. Δηλαδή μέλια, ξύδια, λάδια, έλιες. Του λέει εισαγωγή στα εδόδημα, ρε. Και τα δικά μας τα πετάμε. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το χάλι. Λοιπόν, και ο άλλος πάλι τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι αυτή τώρα που πυροβολείται. Το βλέπεις αυτό. Μα. Και είναι η μεσαία τάξη πάντα είναι αυτή που κρατάει την οικονομία σε μια χώρα. Είναι από αυτή που είναι η ζωοδότρα τη δύναμη, ρε. Σταθερά τη. Μπράβο, λοιπόν. Τι κάνω λοιπόν. Η μεσαία τάξη με τα πιτσι-πιτσι, μπίρι-μπίρι-μπίρι, να πάρουν δάνεια. Τι ήθελαν όλοι να πάνε στην παραπάνω τάξη. Στην παραπάνω τάξη, να πάνε στο παραπάνω σκαλί. Και εκεί λοιπόν στην προσπάθειά του να πάνε στο παραπάνω σκαλί, που ξέραν οι άλλοι το δόλωμα, πάρτε δάνεια, πάρτε εορτοδάνεια, πάρτε γαμισοδάνεια, πάρτε, βάλτε τα σπίτια σας. Κοίτα, γλιστρήσανε και αντί να πάνε στο πάνω-πάνω σκαλί, του πήρε ο διάλογο και πήγανε κάτι. Και τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι κοιμούνται στα σκουπίδια.